Μαύρο είναι το νερό στο μικρό αρδευτικό φράγμα Ηνίου. Για περιβαλλοντικό έγκλημα κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Βλέπουμε εδώ τις κατσιγάρους που τις έχουν ρίξει, δεν ξέρω ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι, αλλά αυτό το έσχος πρέπει να σταματήσει. Γιατί είναι έσχος. Και να τιμωρηθούν να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι αστυνομικοί θα γίνουμε ποιος ήρξε, ποιος δεν ήρξε. Αστυνομική. Εδώ το μικρό φράγμα είναι ο τροφοδότης του καινούριου. Γίνεται με άντληση, πηγαίνει το νερό εκεί πέρα και από εκεί μετά ξανά με άντληση πηγαίνει στις Δεξαμενές και αρδεύεται όλη η περιοχή μας. Έχει κλείσει λοιπόν η άντληση. Ακριβώς. Πρέπει να βρεθούν οι υπαίτιοι αυτής της καταστροφής. Όπως υποστηρίζουν, το κακό στο μικρό φράγμα Ηνίου επαναλαμβάνεται, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που αντικρίζουν αντίστοιχες εικόνες μόλυνσης του περιβάλλοντος. Αυτή η εικόνα είναι απερίγραπτη. Μας θυμίζει εποχές του 1980 και του 1990 που ο κατσίγαρος αυτός είχε καταστρέψει όλη τη ζωή στην περιοχή μας. Είναι τόσα πουλιά, τόσες χελώνες, τόσα είδη που ζουν μέσα σε αυτά τα νερά. Αυτό θα το καταστρέψουμε. Δεν γίνεται να γυρνάμε πίσω στις δεκαετίες που ήταν όλα μαύρα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το έσχος να το βάλεις τώρα στο φράγμα στο μεγάλο και μετά παποτίζουν κυπευτικά. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για κατσίγαρο, ωστόσο η πηγή του κακού θα διαπιστωθεί τις επόμενες μέρες από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης, η οποία συνέλεξε δείγματα νερού από το αρδευτικό φράγμα. Φαίνεται ότι είναι μεγάλης έκτασης. Τα νερά του φράγματος έχουν αλλάξει χρώμα και το συνεργείο είναι εκεί για να πάρει δείγμα, να δει, να κάνει επιτόπιο έλεγχο, να διαπιστώσουμε από πού προήλθε. Οι εικόνες αυτές είναι λυπηρές. Δηλαδή, ναι, πρέπει να ληφθεί μέρημνα διότι μολύνεται το νερό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τις πρόσφατες εικόνες μόλυνσης στις εκβολές του Αποσελέμη στην παραλία της Ανάληψης, με την αρμόδια υπηρεσία να αποκλείει το ενδεχόμενο της μόλυνσης από κατσίγαρο. Αυτό που προκύπτει μετά την εξέταση των αναλύσεων είναι ότι δεν είναι κατσίγαρος. Θα μπορούσε να είναι απόρριψη μπαζών, για παράδειγμα, που έχουν θηγικά, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη πηγή ρύπανσης την οποία εξετάζουμε. Λυπούμε πολύ. Είναι ανθρώποι που δεν έχουν ούτε συνέστημα ούτε τίποτα. Και σήμερα εντοπίστηκαν νεκρά ψάρια στις εκβολές του ποταμού Αποσελέμη στην παραλία της Ανάληψης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται και πάλι στο σημείο, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει και ένας αγωγός, ο οποίος καταλήγει στο ρέμα. Εξετάζουμε την προέλευση ενός αγωγού που έχει βρεθεί να καταλήγει στο ρέμα, να βρούμε από πού ξεκινάει. Πάντως, τα νεκρά ψάρια και το νεκρό όρνιο δεν φαίνεται να σχετίζονται με τη μόλυνση. Είναι θαλασσινά ψάρια, να ξέρετε. Ναι. Πιθανόν τα φέρε ο κυματισμός μέσα, να ψώφισαν, πιθανόν, η εκτίμηση κάνουμε, από έλλειψη οξυγόνου. Ίσως να είναι σκηνοθετημένο. Δεν μπορώ να το πω. Ποιος μπορεί να το πει αυτό. Αλλά τα ψάρια, τα ψόφια μέσα στο νερό, βρίσκονται συνήθως μέσα στο νερό. Η παράθεσή τους σε μια παράταξη στην άμμο μας προβληματίζει. Το ψάχνουμε. Εν τω μεταξύ, την ύπαρξη αποβλήτων από ελαιουργείο σε παραπόταμο του Γυροπόταμου διαπίστωσε η αρμόδια διεύθυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε ένα ελαιουργείο έξω από τον οικισμό, το οποίο διοχέτευε τα νερά πλήσης των μηχανημάτων του στο ποτάμι. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόστιμα που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε ελαιουργεία, επιχειρηματίες και ιδιώτες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου το 2021, με τον Νίκο Ξυλούρη να στέλνει το δικό του μήνυμα. Υπάρχει τρόπος διαχείρισης, οικολογικής διαχείρισης του κατσίγαρου. Δεν υπάρχει λόγος να πάει κανείς να τον ξεφορτώνεται πηγαίνοντας σε ένα ρέμα. Δεν είναι όμως ο στόχος να επιβάλλουν πρόστιμα. Ο στόχος είναι να προλάβουμε.